Επί σύ, Κύριε, ελπίσα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Αυτά λέγει ο πρώτος στίχος του 70ου ψαλμού, ο οποίος έχει την εξής επιγραφή. Το Δαβίδ ψαλμός των ιών Ιωαναδάβ και των πρώτων εχμαλωτισθέντων, ανεπίγραφος παρευραίης. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός στο εβραϊκό κείμενο δεν έχει επιγραφή, είναι ανεπίγραφος. Όμως στο ελληνικό κείμενο, τη μετάφραση των 70ου, υπάρχει αυτή η επιγραφή που διαβάσαμε. Είναι ψαλμός που γράφτηκε από τον Δαβίδ εκ προσώπου των ιών Ιωναδάβ και των άλλων Ιουδαίων, οι οποίοι πρώτον εσκλαβώθησαν από τους Βαβυλωνίους και αυτήν την επιγραφή επέγραψαν οι 70ου ερμηνευτές της γραφής, αφού τον βρήκανε, όπως είπαμε, ανεπίγραφο στο εβραϊκό κείμενο. Οι ιοί και απόγονοι του Ιωναδάβ, για τους οποίους, μάλλον στους οποίους αναφέρεται η επιγραφή, ήταν τότε ονομαστοί εις τους σκλαβωμένους Ιουδαίους, τους Ιουδαίους οι οποίοι ήταν υπόδουλοι στους Βαβυλωνίους. Και αυτοί ήταν άνδρες ευλαβείς, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, και δίκαιοι και ακριβείς φύλακες των εντολών του Πατρός των, έτσι ώστε και ο ίδιος ο Θεός έγινε μάρτυρας της αρετής του, γιατί επρόσταξε τον Ιερεμία ο Θεός να φέρει κρασί σε αυτούς για να πιούν. Επειδή όμως εκείνοι δεν θέλησαν να πιούν για την εντολή που είχε δώσει σε αυτούς ο πατέρας τους, γι' αυτό ο Ιερεμίας κατηγόρησε τους Ιουδαίους για την απήθεια που έχουν, καθότι εκείνοι μεν ανθρωπίνας εντολάς φυλάσσουν, οι δε Ιουδαίοι παραβαίνουν τις θεϊκές εντολές και νομοθεσίες. Δηλαδή, ενώ εκείνοι ήταν τόσο ενάρετοι οι ιοί του Ιωναδάβ και φύλαταν όχι μόνο τις θεϊκές εντολές αλλά και τις πατρικές εντολές, τις εντολές του πατέρα τους, οι Ιουδαίοι όχι μόνο δεν φυλάτουν τις εντολές του πατρός των αλλά ούτε και τις θεϊκές εντολές, και γι' αυτό κατηγορούνται. Και σωτηρία λέγεται ο ψαλμός αυτός, μάλλον σωτηρία ζητάει αυτός ο ψαλμός από τον Θεό και ελευθερία από τους εχθρούς. Γι' αυτό και αρμόζει να λέγεται και από εμάς τους χριστιανούς, εναντίον των νοητών και αισθητών εχθρών που μας πολεμούν, δηλαδή εναντίον των δαιμόνων και των οργάνων τους. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Σε σένα, Κύριε, στήριξα τις ελπίδες μου. Μακάρι να μην τροπιαστώ ποτέ, μένοντας αβοήθητος από σένα και βλέποντας τις ελπίδες μου να διαψεύδονται. Αυτά λέει ο πρώτος στίχος και εκφράζει με αυτό τη βαθιά του πίστη ο Δαβίδ προς τον Θεό και την βαθιά και μεγάλη του ελπίδα, ότι δεν πρόκειται να ντροπιαστεί, αλλά να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά του. Και λέγει στη συνέχεια, «Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνω προς με το ού σου και σώσον με. Στο όνομα της δικαιοσύνης σου, η οποία αποστρέφεται η κάθε αδικία, είτε από τους νοητούς είτε από τους αισθητούς εχθρούς μας. Γλίτωσέ με και ελευθέρωσέ με, Κύριε, από τους αδίκους πειρασμούς και κατατρεγμούς. Κλείνω προς με το ού σου, πλησίασε δηλαδή κοντά μου το αυτί σου, άκουσε την προσευχή μου και σώσον με». Επειδή λέγει ο Δαβίδ, εγώ όλο διόλου επίστευσα και ήλπισα σε σένα, Κύριε. Γι' αυτό ας μην αποτύχω τη βοήθεια σου. Γιατί αν αποτύχω, θα μείνω ντροπιασμένος στη ζωή μου. Και αν και είμαι ανάξιος κάθε βοηθείας, όμως εσύ λύτρωσέ με.
από τους εχθρούς μου για την ειδική σου δικαιοσύνη, η οποία καταδικάζει τους αδικούντας. Όχι λοιπόν γιατί εγώ το αξίζω, όχι γιατί έχω αρετή και κάποιο δικαίωμα, αλλά γιατί εσύ είσαι δίκαιος, γι' αυτό να με υπερασπιστείς, Κύριε. Λέγει εδώ ο Δαβίδ και εμέσως παραδέχεται την αναξιότητά του, την αμαρτωλότητά του, την ενοχή του και αφετέρου εκφράζει την πεποίθηση του ότι ο Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει, αλλά θα κλείνει τα ους του, θα πλησιάσει κοντά του για να τον ακούσει με προσοχή. «Κλείνον το αυτί σου σε μένα και άκουσόν μου», αυτό το είπε εκ μεταφοράς και ομοιότητας εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι όταν θέλουν να ακούσουν καλά τα λόγια κάποιου ασθενούς, κλείνουν το αυτί τους προς το στόμα εκείνου. Και τα ίδια σχεδόν λέγει και στον 30ο ψαλμό ο Δαβίδ. Και βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε προς τον Θεό αν εκείνος δεν πλησιάσει σε εμάς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανεβεί στο άκτιστο Θεό γιατί είναι κτιστός. Θα πρέπει ο άκτιστος να κλείνει, να κατεβεί για να ενωθεί με τον Θεό. Και πράγματι έτσι έγινε. Δια του Χριστού έκλειναν ουρανούς και κατέβει ο άκτιστος Θεός και ενώθηκε με τον κτιστό άνθρωπο. Και τώρα δια του Χριστού, σαν δια μιας κλίμακος, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ανεβαίνει στον Θεό. «Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στε ωραίωμά μου και καταφυγή μου εσύ», λέγει στη συνέχεια στον 3ο στίχο. Δηλαδή, «γίνε μου Θεός υπερασπιστής και φρούριο οχυρό και απόρθητο για να με σώσεις. Γιατί εσύ είσαι η πέτρα επάνω στην οποία στηρίζομαι στερεά και ακλόνητα. Εσύ είσαι το καταφύγιό μου, στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ». Βλέπουμε και εδώ τη μεγάλη πίστη και τη βέβαιη ελπίδα που έχει ο Δαβίδ εις τον Θεό, ότι ο Θεός θα τον υπερασπίσει και θα γίνει για αυτόν οχυρό απόρθητο και πέτρα πάνω στην οποία θα στηριχτεί. Στον 30ο ψαλμό, αντί του «εις τόπον οχυρών», είπε «εισήκον καταφυγής», γεννούμε εισήκον καταφυγής. Και αντί του «στερέωμά μου», εκεί είπε «κρατέωμά μου», ότι «κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ». «Γεννούμε», λέγει, «εις Θεόν υπερασπιστήν», δηλαδή «γίνε σε μένα Θεός υπερασπιστής», δηλαδή «υπεράσπισέ με». Γιατί εσύ είσαι στερέωμά μου και φυλάτης εκείνον που καταφεύγει σε σένα, ως αν σε καταφυγή και φρούριο ασφαλέστατο, πλήρης βεβαιότης για την εκπλήρωση του αιτήματός του, έχει ο Δαβίδ. Πιστεύει ότι ο Θεός τον αγαπάει πάρα πολύ άπειρα και θα τον προστατέψει. «Ο Θεός μου ρίσε με», λέγει στη συνέχεια τον 4ο στίχο, «εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανοούντος και αδικούντος. Λύτρωσέ με, Θεέ μου, γλίτωσέ με και σώσε με από τα χέρια του αμαρτωλού, του αμαρτωλού ανθρώπου και των αμαρτωλών όντων των πνευματικών, δηλαδή των δαιμόνων. Γλίτρωσέ με, Κύριε, από τα χέρια ανθρώπου που παρανομεί, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, από άνθρωπο που περιφρονεί τον νόμο σου και τολμά να διαπράττει αδικία. Λύτρωσέ με, Κύριε, από τις χείρες των αμαρτωλών και αδίκων». Και τέτοιοι ήταν και οι Βαβυλώνοι, οι οποίοι είχαν υποδηλώσει τους Εβραίους. «Ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, και η ελπίδα μου εκ νεότητός μου. Εσύ είσαι, Κύριε, η υπομονή μου, είσαι η βοήθεια που με υπομονή περιμένω». Γιατί πράγματι ο άνθρωπος χρειάζεται υπομονή για να λάβει τη βοήθεια του Θεού. «Κύριε, Κύριε, η ελπίδα μου εκ νεότητός μου. Εσύ είσαι, Κύριε, αυτός στον οποίον ελπίζω
από τα νεονικά μου χρόνια. Πράγματι, για να λάβει ο άνθρωπος την Θεία Χάρη, θα πρέπει να επιμένει και να υπομένει στην προσευχή. Αυτό τονίζει και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Γέροντα, μερικές φορές τον ρώτησαν κάποτε, όταν παρακαλώ τον Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Το άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια στιγμή που την καταθέτεις. Οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας και μένει πίσω το αίτημα, και αν επιμένεις στην αμφιβολία χάνεται η αίτηση. Γι' αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος χωρίς δισταγμό να προσεύχεται στην Θεό, αλλά με βέβαιη πίστη. Όταν ζητώ γέροντα κάτι από τον Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμένεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μία υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιον αρμόδιο για να μας βοηθήσει σε μία υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη. Δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή χρειάζεται να επιμένουμε. Όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο Κρητή. Και θυμόμαστε την περίπτωση της Χαναναίας που ο Κύριος δεν της μιλούσε και μετά της μίλησε έτσι κάπως εξωτερικά περιφρονητικά. Και όμως αυτή επέμενε και τελικά φανέρωσε με την επιμονή της τη μεγάλη της πίστη και ο Θεός την επένεσε μπροστά σε όλους. Με την επιμονή και την υπομονή στην προσευχή φανερώνουμε τη μεγάλη μας πίστη προς τον Θεό. Όταν όμως, γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση στις προσευχές μου, στενοχωριέμαι. Και απάντησε ο γέροντας, όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα τρεις φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι. Όμως δεν θεραπεύτηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 ημέρες. Τότε πήγα πάλι με πολλή συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα, Παναγία μου, να με συγχωρείς, πάλι θα σε ενοχλήσω. Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από τον καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη ημέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε είναι για το καλό μας, εισακούεται. Επομένως, πρέπει ο άνθρωπος και να υπομένει, να μην βιάζεται να εκπληρωθούν τα αιτήματά του, αλλά και να επιμένει, φανερώνοντας έτσι την πίστη του προς τον Θεό. Αλλά χρειάζεται και αυτό που έκανε ο Δαβίδ, δηλαδή η μετάνοια και η εξομολόγηση και η συνέστηση της αναξιότητας να λάβουμε αυτό που ζητάμε. Γέροντα, ποια προετοιμασία χρειάζεται να κάνουμε για την προσευχή? Ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Παΐσιο. Ανάλογη με την προετοιμασία που κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία, απάντησε ο γέροντας. Εκεί έχουμε Θεία Κοινωνία, εδώ Θεία Επικοινωνία. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό και έρχεται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Χριστό και δεχόμαστε με άλλο τρόπο τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τότε κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα επικοινωνούμε με τον Θεό. Όπως λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να εξομολογηθεί κανείς στο πνευματικό, έτσι και για την προσευχή που είναι Θεία Επικοινωνία
πρέπει να κάνει μια ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. Χριστέ μου, να πει, είμαι χάλια, είμαι τέτοιος, τέτοιος, δεν αξίζει να ασχοληθείς με μένα, αλλά σε παρακαλώ βοήθησέ με. Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις και μετά αρχίζει η Θεία Επικοινωνία. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν εξομολογηθεί ταπεινά στον Θεό, μένει ατακτοποιητός. Αυτό γίνεται φράχτης που εμποδίζει την επικοινωνία του με τον Θεό. Μένει η πόρτα κλειστή και η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Ενώ αν πει «Ήμαρ τον Θεέ μου», σπάζει ο φράχτης ή μάλλον ανοίγει ο Θεός την πόρτα και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη της Θείας Επικοινωνίας. Και πόσο εύκολο και πρόχειρο είναι να πει κανείς το «Ήμαρ τον», αλλά χρειάζεται να έχει ταπείνωση. Γέροντα, διάβασα στην Κλίμακα ότι για την προσευχή πρέπει να φοράμε τη στολή που αρμόζει να φοράει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιαστεί σε βασιλιά. Ποια είναι η στολή αυτή? Και ο Γέροντας απαντά, να εξευτελίσεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό και να ζητάς ταπεινά συγχώρηση για τα σφάλματά σου. Η στολή επομένως είναι η αυτομεμψία, η αυτοκατηγορία, η συντριβή. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ σου δενώσει. Έφτεξα, Θεέ μου, να λες, είμαι αχάριστη, σε λύπησα, συγχώρησέ με. Αλλά να το λες με εσωτερική συντριβή, όχι εξωτερικά. Αυτή είναι η στολή που αρμόζει να φοράς όταν συνομιλείς με τον Θεό. Δηλαδή η μετάνοια, η εξομολόγηση, η ομολογία των αμαρτιών μας. Αν δεν προηγηθεί αυτό, είναι σαν να λες στον Θεό τι κάνεις, τι χαμπάρια. Αν πρέπει να ζητά κανείς συγχώρεση από τον Θεό στον οποίο σφάλει, από τον άνθρωπο στον οποίο σφάλει, πόσο μάλλον πρέπει να ζητά συγχώρεση από τον Θεό για τα καθημερινά σφάλματά του. Δηλαδή, γέροντα, να σκέφτομαι τα σφάλματα της κάθε μέρας, να ζητά συγχώρεση από τον Θεό για τα σφάλματα που έκανες μέσα στην ημέρα και ύστερα να σκέφτεσαι την αματωλότητά σου γενικά. Έτσι ταπεινώνεσαι και μετά αρχίζεις τα αιτήματα που έχεις. Εγώ αρχίζω την προσευχή με το «Ο Θεός λαστιμή το αμαρτωλό». Το λέω λίγες φορές ψιθυριστά και μετά συνεχίζω με την ευχή. Κάποτε είχα παρακαλέσει τον Θεό να με μάθει να προσεύχομαι και τότε είδα σε όραμα ένα παιδί 17 χρονών να προσεύχεται. Ω, με είχε διαλύσει. Έκλαιγε και προσευχόταν με τέτοιο τρόπο που με συγκλώνησε. Άρχισε με εξομολόγηση. Είμαι αχάριστος, αδιόρθωτος. Ύστερα έλεγε, τώρα Θεέ μου που είμαι σε τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσω να διορθωθώ αν δεν με βοηθήσεις εσύ? Και άρχιζε τα αιτήματα. Πολλές φορές, γέροντα, στη διάρκεια της προσευχής με απασχολούν τα σφάλματά μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είπαμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας πριν αρχίσουμε την προσευχή, όχι την ώρα της προσευχής. Αυτό δεν είναι αυτοκριτική, είναι συζήτηση με το ταγκαλάκι. Πριν από την προσευχή θα σκεφτούμε τι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας, θα στρέψουμε το νου μας εκεί, θα ρυθμίσουμε το πλησιοσκόπιο και μετά πυρ. Το πλησιοσκόπιο είναι αυτό το μικρό μεταλλικό όργανο που είναι προσαρμοσμένο στην κάνη των πυροβόλων όπλων και από το οποίο στοχεύει ο σκοπευτής το σημείο που θα κατευθύνει τη σφαίρα. Έτσι ο Γέροντας με αυτή την εικόνα μας μαθαίνει τον πνευματικό πόλεμο, ότι πρέπει κανείς πριν πυροβολήσει τον εχθρό, τον διάβολο, τα πάθη του, να στοχεύσει, να βρει τον στόχο, να έχει το συγκεκριμένο στόχο, το συγκεκριμένο πάθος, τη συγκεκριμένη αδυναμία, τη συγκεκριμένη αμαρτία, την οποία θα την ανακαλύψει εξετάζοντας τον εαυτό του πριν την προσευχή και εξομολογούμενος το σφάλμα του στον Θεό. Έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει σωστά στην προσευχή και να εξαλείψει το σφάλμα του. Το δε Θεό ημοδόξα πάντοτε νίκαιο ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.